Καλό μεσημέρι. Είναι οι ειδήσεις του NGR TV σε τίτλους. Συγκλονίζουν τα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τουρκικές αρχές και τα οποία δείχνουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που παραμένουν φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη με χειροπέδες. Οι Άγγελος Μητρετώδης και Δημήτρης Κούκλετζης μεταφέρθηκαν χθες στο δικαστήριο, το οποίο δεν έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισής τους. Στις καταθέσεις τους, οι δύο στρατιωτικοί περιγράφουν το πώς πέρασαν τα σύνορα, πώς συναντήθηκαν με την τουρκική περίπολο, αλλά και την απόφασή τους να παραδοθούν προκειμένου να μην υπάρξει θερμό επεισόδιο. Με θερμά λόγια για την Ελλάδα και την πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησαν το πρωί οι συναντήσεις του Jean-Claude Juncker με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Κομισιόν, σε συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, χαρακτήρισε την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα του, ενώ τόνισε με έμφαση πως ούτε μια στιγμή δεν διανοήθηκε ότι θα την δει εκτός της ζώνης του ευρώ. Στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γιούνκερ τόνισε ότι ποτέ δεν ήταν οπαδός της τυφλής λιτότητας και ότι γίνονται προσπάθειες ώστε να είναι καθαρή η έξοδος από το μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, την απίστευτη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται ελληνικές οικογένειες αποτυπώνει έκθεση του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, φόροι εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές τρώνε το 4 στα 10 ευρώ του μηνιαίου μισθού. Η φορολογική επιβάρυνση για έναν άγαμο εργαζόμενο χωρίς παιδιά που εισπράττει το μέσο μισθό αυξήθηκε κατά 0,31% και διαμορφώθηκε στο 40,8% του συνολικού κόστους εργασίας των εργοδοτών. Για οικογένειες με δύο παιδιά, όπου μόνο ένας γονιός εργάζεται και παίρνει τον μέσο μισθό, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,33% και έφτασε το 39%. Νέα επίθεση έκαναν αντιξουσιαστές της ομάδας Ζουρβίκονας μετά από αυτή με μπογιές στη γαλλική πρεσβεία. Η ομάδα έκανε παρέμβαση το πρωί στο Βρετανικό Συμβούλιο στην πλατεία Κολονακίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 20 άτομα πέταξαν fake βολάν στην είσοδο του κτηρίου του Βρετανικού Συμβουλίου και αφού φώναξαν συνθήματα κατά των πολεμικών επεμβάσεων στη Συρία, έφυγαν. Αργότερα, σε ανάρτησή του σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ο Ζουρβίκονας σημείωνε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν αθώοι από όσες ξένες δυνάμεις εμπλέκονται στη Συρία. Κρίσιμη η βραδιά απόψε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πρέπει να κερδίσει τις Αλγκύρες στο Κάουνας ώστε να έχει μια ευκαιρία στον Πειραιά να πάρει το εισιτήριο για το Final Four. Με πολλά προβλήματα τραυματισμών και κόπωσης, οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν να κάνουν το 2-2 και να αποκτήσουν ξανά το πλεονέκτημα. Χθες ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι τέλους με την Ρεάλ στη Μαδρίτη, αλλά ιτήθηκε με 81-74. Σφοδρή επίθεση κατά του επικεφαλής της Ευρωλίγκας, Τζόρντι Μπερτομέου, εξαπέλυσε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΠΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ήταν οι βασικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Αναλυτική ενημέρωση στο NGR.